Το Βέλγιο επέκτηνε τη χρήση μάσκας και την υποχρεωτική εξ αποστάσεως εργασία σε μια προσπάθεια να περιορίσει τη νέα αύξηση των κρουσμάτων της COVID-19. Ακόμη η κυβέρνηση αυστηροποίησε τα μέτρα σε νυχτερινά κέντρα, εστιατόρια και μπαρ. Ο Πρωθυπουργός της χώρας, Αλεξάνδερ Ντε Κρόο, δήλωσε πως τα σήματα συναγερμού αναφωσβήνουν με κόκκινο χρώμα. Προφανώς υπάρχει απογοήτευση και σκεπτικισμός. Είναι κάτι που κατανοώ και σέβομαι. Όλοι ελπίζαμε σε ένα καλύτερο φθινόπωρο και σε έναν χειμώνα χωρίς κορονοϊό. Γνωρίζω πως πολλοί άνθρωποι έχουν κουραστεί και πιο συγκεκριμένα οι γιατροί και οι νοσηλευτές. Για ακόμη μία φορά τα νοσοκομεία δέχονται μεγάλη πίεση. Την 1η Δεκεμβρίου η Σουηδία εισαγάγει ένα νέο Green Pass εμβολιασμού για δημόσιες εκδηλώσεις σε εσωτερικούς χώρους με περισσότερα από 100 άτομα. Η κυβέρνηση δεν αποκλείει την λήψη νέων μέτρων, ενώ καλεί τους ανεμβολίαστους να προσέλθουν άμεσα σε ένα εμβολιαστικό κέντρο. Η νόσος εξαπλώνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη, τα κρούσματα αυξάνονται. Πολλές χώρες χρειάστηκε να επιβάλλουν νέους περιορισμούς. Στη Σουηδία η κατάσταση δεν έχει επιδεινωθεί, όμως η χώρα μας δεν είναι απομονωμένη από τον υπόλοιπο κόσμο. Από την ερχόμενη Δευτέρα, όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί, δεν θα έχουν πρόσβαση σε εκδηλώσεις και υπηρεσίες, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Τσεχίας, Αντρέι Μπάμπης. Το νέο μέτρο λαμβάνεται μετά την καταγραφή 22.500 κρουσμάτων, αριθμό που αποτελεί ρεκόρ για τη χώρα.